μωρό κοιμούνται. Σήμερα εγώ έχω κάνει ήδη δουλειές, έχω κάνει και το μπάνι μου, αλλά σήμερα θα κάνουμε δουλειές παρέα. Το έχω τραβήξει ήδη, απλά επειδή ήμουν βιαστική στο να ξεκινήσω, δεν τράβηξα εισαγωγή. Και θα σας κάνω τώρα την εισαγωγή για να ξεκινήσουμε να καθαρίζουμε το σπίτι. Εκτός από το μικρό δημάτιο που σας δείχνω πόσο χάλια είναι, γιατί θέλει τακτοποίηση. Μόνο εκείνο, ας πούμε, δεν το έκανα μπροστά στην κάμερα. Το σκούπισα, ξεσκόνισα, σφουγγάρισα. Και το μπάνι δεν το έκανα στην κάμερα, φυσικά. Αλλά κάναμε όλο το υπόλοιπο σπίτι, είναι πεντακάθαρο, μοσχομυρίζει. Οπότε πάμε να κάνουμε παρέα δουλειές. Και στο τέλος θα σας πω και λίγα νέα. Και θα κλείσουμε αυτό το βίντεο.
Yes, I'm gonna butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me alone.
ταξιδέψαμε με μπλουζίτσα. Πήγα. Λοιπόν. Με τα σεμινάρια που κάνω, μας δώσανε τη δυνατότητα να μας παρέχουν έναν μέντορα, ο οποίος θα μας βοηθήσει στα επόμενα βήματα, να μας βοηθήσει πώς να φτιάξουμε το βιογραφικό μας, να μας βοηθήσει ίσως και να βρούμε δουλειά. Δεν ξέρουμε. Ο δικός μου μέντορας ζει στη Φραγκφούρτη, οπότε είναι δίπλα. Και έτσι κλείσαμε ραντεβού και πήγα και συναντηθήκαμε, πιάμε καφέ, με βοήθησε με το βιογραφικό μου, είπε τι να αλλάξω, τι να κόψω, τι να ράψω, τι να προσθέσω. Και δουλεύει στην Lufthansa, την εταιρεία την αεροπορική, η οποία έχει και IT κομμάτι, δηλαδή εταιρεία με υπολογιστές, και θα με βοηθήσει ώστε με το πτυχίο μου, ας πούμε, να κάνω μία πρακτική στην ουσία, ένα internship για να αποκτήσω προϋπηρεσία, για να μπορέσω στο μέλλον να βρω μια καλύτερη δουλειά. Και πρώτα θα φτιάξω φυσικά το βιογραφικό μου, να το αλλάξω λίγο, γιατί πρέπει να κόψουμε, να προσθέσουμε, να το κάνουμε πιο όμορφο, να βάλουμε φωτογραφία, μου είπε. Πολύ σημαντικό, γιατί τις κοιτάνε τις φωτογραφίες. Τι άλλο μου είπε. Ναι, και μου είπε φυσικά ότι θα μου βοηθήσει στην πρώτη δουλειά. Πολύ σημαντικό. Επίσης, αφού ήμουν στη Φραγκφούρτη, ένα λιγάκι. Αφού ήμουν στη Φραγκφούρτη, τι έκανα. Πήγα στο Primark, γιατί είχα ακριβώς έτσι μια ώρα να σπαταλήσω στην αγορά της Φραγκφούρτης, μέχρι να πάω να πάρω τα παιδιά. Γιατί ήθελα μια ώρα να γυρίσω με το τρένο. Και πήρα τρία τέτοια μπλουζάκια, ένα κοραλί, ένα γαλάζιο και ένα. Δεν θυμάμαι το άλλο το χρώμα έχει. Και πήρα και ένα biker shorts, ας πούμε, που είναι πιο κοντά σορτσάκι, αλλά και μακρύ παράλληλα, για την φορολόγηση με τη φόρμα που έχει τα κοψίματα, για να το φοράω από μέσα και να αισθάνομαι εγώ πιο άνετα, ρε παιδί μου, γιατί όταν περπατάς, ανοίγει αρκετά. Οπότε θέλω να φοράω από μέσα ένα σορτσάκι για να αισθάνομαι εγώ άνετα. Και τι άλλο, σήμερα θα πάω να εκτυπώσω το χαρτί για να στείλω πίσω τα σορτσάκια, γιατί δεν έχουν περάσει, ξέρω εγώ, 10 μέρες, οπότε μου τελειώνει το περιθώριο να τα στείλω πίσω. Ναι. Όπως σας έδειξα, το γραφείο που βρήκαμε κάτω από το σπίτι, το έβαλα στο hall μέχρι να φτιάξω γραφείο, να πάρω υπολογιστή. Δεν το χρειάζομαι σαν γραφείο. Και επειδή από πίσω θα είναι ωραίο να έχω ένα background στον καθρέφτη, το βγάζω φωτογραφίες, το έφτιαξα έτσι λίγο, έβαλα και μια γλαστρούλα πάνω, έβαλα και την τσάντα μου. Την τσάντα όμως την έβγαλα τώρα και την έβαλα μέσα στη σακούλα, γιατί σκέφτηκα ότι έξω όταν είναι γενικά οι τσάντες νομίζω χαλάνε πιο εύκολα, οπότε πρέπει να τις προσέχουμε. Και την ξανάβαλα μέσα και έβαλα δύο βιβλία, δύο μπλοκ δικά μου που έχω. Ναι. Αχ, παιδιά, κουράστηκα πάρα πολύ. Έχω άλλη μία ωρίτσα να κάτσω λίγο να ξεκουραστώ, για να πάω να πάρω την Ξανθούλα να την πάω στο μπαλέτο. Να σας πω και για το μπαλέτο. Κάναμε παράσταση. Το παιδί μου ήταν φανταστικό. Όλα τα παιδάκια ήταν φανταστικά. Το παιδί μου ήταν το πιο φανταστικό από όλα. Περήφανη μαμά. Μου άρεσε πάρα πολύ. Της άρεσε και αυτή στο μπαλέτο, οπότε θέλει να συνεχίσει. Οπότε κατά πάσα πιθανότητα θα πάμε σε μία καθαρή σχολή μπαλέτου. Έχω βρει μία στην οποία θα πάω να δω και να κάνει και μία πρόβα, γιατί κάνεις μία ώρα πρόβα, ας πούμε, να δεις αν σου αρέσει, να πει και τα σκάλα, αν όντως το παιδί έχει τις δυνατότητες να γίνει μπαλαρίνα και δεν ξέρω εγώ τι. Πολύ πολύ χαίρομαι. Και δηλαδή η κορμοστασιά της Ξανθούλας ταιριάζει στο μπαλέτο. Θα δούμε πώς θα πάει όλο αυτό. Αυτό ήταν το άλλο μας νέο και τώρα αυτός είναι ο μήνας, ο τελευταίος που έχουν τα παιδάκια νηπιαγωγείο. Η Ξανθούλα είναι και ο τελευταίος καιρός που πηγαίνει στην νηπιαγωγείο, γιατί θα ξεκινήσει δημοτικό. Επίσης, τώρα θα κάνουμε τις γιορτές, αποχαιρετιστήριες γιορτές. Μία είναι όλο το σχολείο μαζί. Μία άλλη θα κάνουμε μόνο με τα παιδάκια που θα πάνε στο δημοτικό. Θα πάμε όλοι μαζί για ένα καφέ, συν τα μωρά φυσικά, τα αδέρφια. Θα πάμε όλοι μαζί για καφέ, να αποχαιρετήσουμε, θα κάνουμε και μια παραστασούλα, θα πούμε, ας πούμε, από μια πρόταση σαν ποίημα όλα τα παιδάκια μαζί, γιατί είναι πάρα πολλά παιδάκια που φεύγουν στο δημοτικό. Δεν ξέρω αν θα πάνε όλα τελικά,
Γιατί κάποια παιδάκια, από ό,τι έμαθα μετά, δεν θεωρήθηκαν έτοιμα για να πάνε στην πρώτη τάξη, οπότε θα παραμείνουν άλλη μια χρονιά στο νηπιαγωγείο. Δεν ξέρω ποια παιδιά είναι αυτά. Ξέρω ποια παιδιά είναι αυτά, αλλά δεν ξέρω πόσα παιδιά είναι αυτά που θα παραμείνουν στο νηπιαγωγείο. Αλλά δεν μας πειράζει. Οπότε τελειώνουμε το νηπιαγωγείο. Εμείς το μόνο που έχουμε ακόμη για αυτό τον μήνα, τον Ιούλιο, είναι τα γενέθλια της Ξανθούλας που θα γίνει 17, 7 χρονών και θα τα γιορτάσουμε λίγο παραπάνω στο Kindergarten, γιατί η τελευταία της χρονιά, οι τελευταίες της μέρες, όπως είπα, θα τα ετοιμάσουμε όλα για εκεί, ρε παιδί μου, για όλα τα παιδάκια και για το ένα τμήμα και για το άλλο, γιατί έχουν δύο τμήματα και η Ξανθούλα παίζει με όλα τα παιδάκια, αγαπάει όλα τα παιδάκια. Οπότε θα το κάνουμε λίγο, θα το κάνω εγώ, θα το ετοιμάσω για όλα τα παιδάκια. Θα μοιράσει και σακουλάκια και στα απαγόρεψα. Είναι η τελευταία της χρονιά. Φυσικά θα ενημερώσω το Kindergarten, δεν θα κάνω το κεφαλιού μου. Αλλά θα τα γιορτάσουμε λίγο πιο έξτρα στο νηπιαγωγείο. Να δούμε. Ό,τι νεότερο για αυτό το μήνα, γιατί δεν ξέρουμε ακόμη αν θα πάμε διακοπές ή όχι και πότε θα πάμε, θα σας ενημερώσω. Ελπίζω η καθαριότητα να σας έφερε το motivation και να ξεκινήσετε κι εσείς να καθαρίζετε παρέα μου. Γιατί η φίλη μου είπε, κάνε ένα τέτοιο, καθάρισε λίγο το σπίτι για να κάνουμε παρέα και έπρεπε να το κάνω. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, γιατί πρέπει να ξεκουραστώ κι εγώ μια ωρίτσα για να πάω να πάρω το ξανθουλινάκι. Αυτό ήταν το βιντεάκι μας, αυτή ήταν η ημέρα μου. Είδατε και τον Κωνσταντίνο, εδώ και εκεί, γιατί εχθές είχε λίγο στο μαχόπλωνο, οπότε είναι σπίτι σήμερα για σιγουριά, όλα το μπλε. Οπότε, μην ξεχνάτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας. Τα λέμε στο επόμενο βιντεάκι. Tschüss!